Πάντα με την δεν θα ρισκάρετε με λίγα λόγια. Θα είναι το τελευταίο που θα ανοίξει το σχολείο. Αυτό θα ήμουν τελευταία που θα μπορούσα να σας το πει, γιατί σίγουρα δεν είμαι ειδικός επιδημιολόγος, αλλά είμαι αυτή η οποία μαζί με την ομάδα, την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και κάθε Υπουργείο ξεχωριστά θα εφαρμόσουμε το σχέδιο της ασφαλούς μετάβασης και μετακίνησης των παιδιών στο σχολείο. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Έχουμε δύο άξονες. Ο άξονας έχει να κάνει προφανώς με την ασφάλεια και την αποφυγή των κινδύνων. Άρα είπαμε πρώτη στη μέρημνα η υγεία των παιδιών και των εκπαιδευτικών. Και βέβαια όσων φέρνουν και πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, γιατί και εκεί πέρα υπάρχουν, ξέρετε, αιστείες συγχρονισμού. Και βέβαια το δεύτερο κομμάτι, η διαχείριση της χρονιάς. Ήδη έχουμε πει ότι δεν χάνεται η χρονιά και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ψυχολογία όλων. Έτσι. Και βέβαια και η διαχείριση της χρονιάς. Τα παιδιά έχουν κάποιους γνωστικούς στόχους και μαζί με τους ειδικούς, μαζί δηλαδή με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, αλλά και τις υπηρεσίες του Υπουργείου και όλες οι ομάδες μας δουλεύουν έτσι ώστε να μην χαθούν αυτοί οι στόχοι για την τωρινή χρονιά και βέβαια να προγραμματίσουμε και έγκυρα την επόμενη χρονιά για να μην χαθεί κανένα αντικείμενο, συγγνώμη που διακόπτω, και καμία ενότητα που πρέπει κάθε παιδί σε κάθε τάξη να ξέρει. Η μεγαλύτερη αγωνία είναι στα παιδιά της τρίτης λυκείου για το πότε θα ξεκινήσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις και με ποια ύλη φυσικά. Να είναι σίγουρα τα παιδιά και είναι ανακοινώσεις που θα γίνουν πολύ σύντομα ότι οι ύλοι θα είναι ανάλογοι με αυτοί που έχουν διδαχθεί στη φυσική τάξη. Να. Στο ότι δηλαδή έχουν διδαχθεί μέχρι τη στιγμή που κλείσαν τα σχολεία. Και είναι πολύ σημαντικό. Διότι τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή περνούν, τα παιδιά της τρίτης λυκείου κυρίως, περνούν μια αγωνία, περνάνε μια στιγμές προβληματισμού και αναστάτωσης. Και είναι σημαντικό να μειώσουμε τις αιστείες αγωνίας. Άρα πολύ σύντομα θα έχουμε ανακοινώσει για το θέμα της ύλης. 15 Ιουλίου που λέγεται ότι είναι η πιθανότερη ημερομηνία πανελλαδικών. 6 Ιουλίου. 6 Ιουλίου λένε τα νέα, ναι. Θα σας έλεγα ότι δεν θα πρέπει να μπαίνουμε και εδώ δεν είναι ότι δεν θέλω να δράσω δημοσιογραφικά ή δεν αντιλαμβάνομαι τη δουλειά σας. Ναι. Αλλά επειδή έχουμε να κάνουμε πραγματικά με την ψυχολογία πολλών παιδιών και βέβαια και των οικογενειών, γιατί αυτό είναι μια οικογενειακή περιπέτεια, να μην αποτολμήσουμε να κάνουμε αν θέλετε έτσι, να μην πιθανολογήσουμε τις ημερομηνίες, να δούμε όμως ποιος είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι να γίνουν οι πανελλαδικές το συντομότερο δυνατό σε σχέση με την προγραμματισμένη ημερομηνία, άρα μιλάμε για το καλοκαίρι, και αυτό σημαίνει ότι είναι απευκταίο σενάριο η μετακύλησή του στο Σεπτέμβριο, εκτός, γιατί μιλάμε πάντα για δεδομένα τα οποία δεν εξαρτώνται από εμάς, εκτός και αν ήταν κάτι το οποίο θα μας είχαν συστήσει και πάλι, επαναλαμβάνω, μονότανα, αλλά σίγουρα σημαντικά και ουσιαστικά οι ειδικοί. Το γεγονός ότι ήδη έχουν χαθεί 4 εβδομάδες σημαίνει ότι σε περίπτωση που ανοίξουν, και είναι, προφανώς δεν έχει αποκλειστεί αυτό τα σχολεία, θα πάνε μέχρι τέλος Ιουνίου τα μαθήματα, θα μπουν και Ιούλιο ή θα ξεκινήσουν νωρίτερα το Σεπτέμβριο. Τι πλάνο έχετε κάνει σε περίπτωση επανέναρξης? Κάνουμε οπωσδήποτε το πλάνο και οποιαδήποτε προσπάθεια αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται, όπως είπα και πριν, στη μη απώλεια των σημαντικών αντικειμένων τα οποία πρέπει να ξέρουν τα παιδιά. Άρα αυτό έχει συνδυασμό παράτασης χρονιάς και σίγουρα και πιθανού ανασχηματισμού του προγράμματος, αναδιοργάνωση του προγράμματος. Εδώ θα βοηθήσουν βέβαια πάρα πολύ, εκτός από τις κεντρικές κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου, και η πολύτιμη συνδρομή των εκπαιδευτικών και του κάθε συλλόγου, στους οποίους θα ήθελα και πάλι από τη συχνότητά σας να ευχαριστήσω από καρδιάς για την πολύ σημαντική δουλειά που έχουν κάνει. Μόλις κλείσουμε αυτή την ερώτηση, θα ήθελα να σας δώσω μερικούς αριθμούς που είναι ενδεικτικοί της προσπάθειας. Αλλά για να κλείσω την ερώτηση, να σας πω ότι ναι, με παράταση χρονιάς. Θα δούμε ακριβώς, γιατί εξαρτάται και από το πότε θα κάνουμε την επανεκκίνηση. Με αναδιοργάνωση της ύλης. Και οπωσδήποτε μια καλή προετοιμασία της νέας χρονιάς, αν κάτι δεν έχει πιθανότατα καλυφθεί, να πάνε τα παιδιά μας την επόμενη χρονιά, μιλάω προφανώς για όλα τα παιδιά πέραν της τρίτης, έχοντας καλύψει τους βασικούς μαθησιακούς στόχους. Επειδή γίνονται... Και για τους αριθμούς. Ναι, πες μας τους αριθμούς για να σας πάμε στα δίδακτρα μετά. Κοιτούσα λίγο τους αριθμούς πριν ξεκινήσουμε τη σύνδεσή μας. Ναι. Ήδη έχουν γραφτεί στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, που ξέρω ότι ταλαιπώρησε πάρα πολύ κόσμο για την εγγραφή, κατά την εγγραφή και κατά την ανάρτηση ασκήσεων και μαθημάτων, και ευχαριστώ τους εκπαιδευτικούς για την υπομονή τους και τους γονείς που βοήθησαν τα παιδιά στην εγγραφή. Έχουν εγγραφεί σχεδόν 1 εκατομμύριο παιδιά.
990.000 μαθητές έχουν αυτή τη στιγμή μαθητικό λογαριασμό. Μάλιστα. Και κάποιος θα μου έλεγε ότι το να έχεις μαθητικό λογαριασμό πιθανότητα να μην είναι ενδεικτικό μιας ενεργοποίησης μετά μαθησιακής. Και όμως αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες μαθήματα, 384.000 ψηφιακά μαθήματα, πάνω από 400.000 τάξεις ψηφιακές και αντίστοιχοι αριθμοί πολλαπλάσιοι όπως αντιλαμβάνεστε, πάνω από 700.000 παιδιά στην E-class, 300.000 παιδιά στην ΗΜΗ. Αυτά δεν είναι πλατφόρμες. Βγαίνουμε από ένα ψηφιακό αναλφαβητισμό και βγαίνουμε σε περίοδο κρίσης. Θα βγούμε κερδισμένοι, ξεκάθαρο αυτό, κυρία Ζαχαράκη. Είναι παρακαταθήκη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και των υπηρεσιών στην εκπαίδευση. Έτσι. Πέραν βέβαια της αυτονόητης και αναντικατάσταση σχέσης παιδιού και μαθητού μέσα στην τάξη που αυτό δεν θέλει κανείς να το αλλάξει. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε όχι για τους παιδικούς σταθμούς, γιατί είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, αλλά για τα δίδακτρα των ιδιωτικών σχολείων. Τι γίνεται με τη ρύθμισή τους? Κοιτάξτε, είδατε ότι η κυβέρνηση προφανώς επιδιώκοντας να απαντήσει και σε αγωνίες που έχουν να κάνουν και με τους εκπαιδευτικούς που δουλεύουν στα σχολεία, αλλά και την επόμενη μέρα των σχολείων και βέβαια την αυτονόητη αγωνία των γονέων, έκανε τις ρυθμίσεις, την κοινή υπουργική απόφαση όλων των συναρμόδιων υπουργών που έχει να κάνει και με την συνέχιση της εργασίας κανονικά χωρίς την υπαγωγή στη ρύθμιση των εκπαιδευτικών, γιατί ασχολούνται και με την εκπαίδευση. Συγχρόνως όμως τη δυνατότητα των σχολείων να έχουν αυτή τη ρύθμιση για το υπόλοιπο προσωπικό. Και βέβαια μια αντίστοιχη ρύθμιση για τα δίδακτρα. Ναι. Ναι, δεν σε ακούμε. Τώρα σε ακούμε. Κάποιο σχολείο δεν παρέχει οποιασδήποτε μορφή. Ναι. Ναι. Σας ακούμε, σας ακούμε κύριε Ζαχαράκη. Τώρα. Φαίνεται ότι έχει χαθεί λίγο η επιστροφή της κυρία Ζαχαράκη. Ναι, αυτό που λέγαμε για τα δίδακτρα, προφανώς αναφέρεστε στην απόφαση την οποία βγήκε το συναρμόδιο Υπουργείο, που προβλέπει τέλος πάντων όπου δεν παρέχεται τηλεμάθημα, ας το πούμε πιο απλά. Εκεί πολύ απλά θα δημιουργείται η δυνατότητα επιστροφής. Κυρία Ζαχαράκη, δεν μας ακούτε νομίζω. Σας καλημερίζουμε. Ζητάμε συγγνώμη από τους τηλεθεατές μας. Αλλά οι δυσκολίες των πρωινών εκπομπών όταν υπάρχει και Skype. Είχαμε ένα-δύο ερωτήματα ακόμα. Θα παραμείνουμε βέβαια στο θέμα. Γιατί στο θέμα των διδάκτρων που αφορά πάρα πολλούς χιλιάδες ελληνικές οικογένειες, οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση που δεν απολαμβάνουν μια υπηρεσία ή απολαμβάνουν μια υπηρεσία μέσω στα καλά σχολεία, μέσω τηλεδιάσκεψης και προχωράνε κάποια πράγματα, αλλά όλα τα εξτρά δεν μετράνε μέσα. Και τα έχουν πληρώσει σε πολλές περιπτώσεις. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Χαράλαμπο Κυραϊλίδη. Ο κύριος Κυραϊλίδης